Τεράστια ιστορία. Για να μην μακρυλογούμε, εγώ θεωρώ ότι η ανόρθωση είναι πολύ περισσότερο από ένα αθλητικό σωματείο. Mm-hmm. Δηλαδή κάθε φορά που πρέπει να φωνάξουμε πριν αρχίσει μια προπόνηση, που τελειώνει η προπόνηση, που αρχίζει ένας αγώνας, το ανόρθωση αμοχωστός επιστροφή. Ακόμα και που εξηγά στους ξένους τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Σπουδαίο. Σπουδαίο. Γι' αυτό λέω περισσότερο από ένα κλαμπ. Επεισόδιο CPF Podcast με τον προπονητή της ανόρθωσης, τον Αντώνη Κωνσταντινίδη. Coach, σε καλωσορίζω εδώ στο στούντιό μας. Ευχαριστώ, Ρόδοντε μου, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σήμερα ξεκινούμε από μεσένα την σειρά των συνεντεύξεων που θα κάνουμε με τους προπονητές των ομάδων της πρώτης κατηγορίας εν ώψη της νέας χρονιάς. Η ανόρθωση και η Πετρολίνα ΑΕΚ ξεκινούν τη χρονιά με το Super Cup 19 Σεπτεμβρίου. Παίζετε και οι δύο σας ομάδες, η προαθήτρια και η φιναλίστ του κυπέλλου στην Ευρώπη, μαζί με τον Κεραυνό. Και έτσι θα ξεκινήσουμε με σένα αυτή την σειρά των συνεντεύξεων με τους προπονητές των ομάδων της πρώτης κατηγορίας. Αντώνη, η ανόρθωση πέρσι τελικό κυπέλλου σε ένα επεισοδιακό Final Four που διήρκησε πάνω από ένα μήνα. Παλέψατε στον τελικό. Μεγάλη, ήσασταν πάρα πολύ άτυχοι σε εκείνο το παιχνίδι. Το λέγαμε και με τον Αντώνη τον Κατσαρό στην περιγραφή. Χτύπησε ο Βάρσος, χτύπησε ο Μουόσα. Δεν σας βγήκε καθόλου το παιχνίδι. Φέτος η ανόρθωση θα είναι καλύτερη από πέρσι? Στην ανόρθωση και πριν να πάω εγώ, οι άνθρωποι εκεί έβαλαν ένα στόχο ότι χρονιά με τη χρονιά θα κάνουν ένα βήμα πιο μπροστά. Αν θυμηθούμε την πρώτη τους χρονιά στην πρώτη κατηγορία με την παρουσία τους. Πέρσι δεύτερη χρονιά φτάσαμε μέχρι την τετράδα, τελικών κυπέλλου. Όπως καταλαβαίνετε, κάθε χρόνο πρέπει να σκεφτόμαστε για ένα βήμα πιο ψηλά. Φέτος αυτή είναι η στόχη της ομάδας, να φτάσουμε ένα βήμα πιο ψηλά από πέρσι. Τώρα, αν αυτό σημαίνει κατάκτηση του κυπέλλου ή πρόκριση των τελικών ή κατάκτηση του πρωταθλήματος, αυτό θα φανεί στη συνέχεια. Εμείς δημιουργήσαμε ένα ρόστερ πλήρες, θα έλεγα. Θεωρώ ότι ως προπονητής αυτής της ομάδας νιώθω πολύ τυχερός από το ρόστερ που έχουμε δημιουργήσει αυτή τη χρονιά, τόσο από πλευράς ντόπιων καλαθοσφαιριστών, όσο και οι επιλογές μας που θεωρώ ήταν όσο το δυνατόν καλύτερες με βάση το budget που διαθέταμε με τους τέσσερις τους ξένους. Yeah. Θέλουμε έναν roster που να έχει διάρκεια, να έχει βάθος, διότι όπως καταλαβαίνετε στο νέο πρωτάθλημα και η ΑΕΚ και ο Κεραυνός, αν πάρουμε τουλάχιστον τις δύο ομάδες που τερμάτισαν πάνω από εμάς στην νέα χρονιά, χωρίς να υποτιμούμε τις υπόλοιπες, εγώ θεωρώ ότι θα είναι ακόμη πιο δυνατά στη νέα χρονιά. Αυτό, να θέλουμε να εκπληρώσουμε τους στόχους μας, πρέπει και εμείς να παρουσιάσουμε κάτι ανάλογο. Μπορούμε να μιλήσουμε λίγο για το ρόστερ. Ξέρω ότι ανακοινώθηκαν αρκετοί παίχτες. Ο Τρετιακόφ, μεγάλη μεταγραφή, αρχηγός της Ομόνιας και του Αχιλλέα, νεαρό παιδί, διεθνής, μεγάλη εμπειρία όμως. Ο Πάρης ο Μαραγκός, μένουν από πέρσι ο Βάρσος και ο Μουόσα, ο Ραφαήλ Ευθερίου μένει από πέρσι. Μιλάμε για πέντε παίχτες διεθνείς ουσιαστικά, που είναι σε επίπεδο που μπορούν να σου δώσουν ποιοτικά λεπτά στο ρόστερ. Από εκεί πέρα όμως έχεις και Κύπριους που μπορούν να έρθουν και να δώσουν κάποια λεπτά από τον πάγκο. Είναι ο Άρτεμος Οτομπάζος, Μαυρομάτης, ο Νοταρίδης και ο Βίρονος που έμειναν από πέρσι. Ακριβώς. Οι δύο τελευταίοι πιο μικροί. Είχαμε κάποιες αδυναμίες την περσινή χρονιά όσον αφορά τον τοπικό υλικό, ειδικά στις θέσεις των ψηλών. Γι' αυτό ήταν στόχος μας να αποκτήσουμε δύο ποιοτικούς και εμπειρούς, θα έλεγα, καλαθοσφαιριστές σε αυτές τις θέσεις, όπως ο Πάρης ο Μαραγκός και ο Γιώργος ο Τρετιάκοφ.
Αν σκεφτούμε ότι κατά την περσινή χρονιά ένας από τους λόγους που η ανόρθωση είχε αυτήν την πολύ καλή πορεία ήταν και τον τοπιο υλικό, διότι Βάρσος, Ζέιτ, Ραφαήλ, τον Μπάζος και Μαυρομάτης μας βοήθησαν πάρα πάρα πολύ. Και την ίδια ώρα θα προσπαθήσουμε να ενσωματώσουμε και να δώσουμε και χρόνο συμμετοχής σε δύο νεαρά παιδιά που έχουμε, που ήταν και στην Εθνική τώρα των κάτω των 18. Το Φάνι το Βίρονος που μπήκε σε αρκετά παιχνίδια την περσινή χρονιά, όπως και ο Χρήσταθος ο Νοταρίδης έκανε μια μικρή εμφάνιση σε έναν από τους ημιτελικούς. Και δείχνουν δύο παιδιά που μπορούμε να, να επενδύσουμε πάνω τους. Την ίδια ώρα που, θα είναι ένα ρόστερ που θα, επειδή δεν μου άρεσε να κρύβομαι πίσω από το δάχτυλο μου, που θα κάνει πρωταθλητισμό. Okay. Είναι σημαντικό το ότι βάζεις ψηλά τον πύχη. Σε μάθαμε ως μπασκετή, ως προπονητή με την ΕΘΑ, θυμάμαι, που είχες πάρει μια ομάδα μικρομεσαία και την έκανες πραθήτρια. Είσαι όντως αισιόδοξος ότι φέτος η ανόρθωση μπορεί να διεκδικήσει τίτλους? Να σας πω κάτι. Είναι αυτό που συζητάμε και στην ανόρθωση με τη διοίκηση. Δεν είναι τόσο εύκολο από τη μια μέρα στην άλλη. Ουσιαστικά με τρία χρόνια, βάλουμε το φετινό χρόνο, τρία χρόνια παρουσίας, να πάρεις ένα πρωτάθλημα. Ναι. Όμως θα έλεγα το επίπεδο του πρωταθλήματος, η ιδιοσυγκρασία που υπάρχει γενικά στον χώρο της Κυπριακής Καλαθοσφαίρας, η προσπάθεια που γίνεται στην ανόρθωση, το ρόστερ που δημιουργήσαμε, η οργάνωση που υπάρχει, που είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα θα έλεγα, και είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος που βρίσκομαι στην ανόρθωση για αυτόν τον λόγο, μας κάνει να αισιοδοξούμε. Από την άλλη δεν μπορούμε να υποτιμούμε ή να ξεγράφουμε ομάδες του εκτοπίσματος της ΑΕΚ και του Κεραυνού τόσα χρόνια στον χώρο. Θεωρώ ότι θα είναι μια ενδιαφέρουσα σεζόν για όλους μας. Και από τέλος στόχους, αν θες, έχω μια φιλοσοφία ότι αν θες να κατακτήσεις την κορυφή πρέπει να τοποθετήσεις το στόχο σου εκεί. Δείξαμε πέρσι ότι μας έλειπαν κάποια πράγματα στην ημιτελική φάση και στον τελικό κυπέλλου. Σαφώς και ήταν επιτυχία το ότι η ομάδα βρέθηκε εκεί, αν σκεφτούμε και πώς ξεκίνησε η χρονιά. Και προσπαθήσαμε μέσα από τις μεταγραφικές κινήσεις που κάναμε, είτε σε ντόπιους είτε σε ξένους καλοσφαιστές, αυτό είναι το κάτι που μας έλειπε να το έχουμε φέτος, ώστε να είμαστε και σαφώς και πιο ποιοτικοί και πιο έμπειροι για αυτούς τους στόχους. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για την ομάδα, πώς θα παίζει. Ανακοινώθηκαν δύο ξένοι μέχρι στιγμής, η Γκάρτ. Εκκρεμούν οι δύο ψηλοί από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Τι μπορείς να μας πεις για τους ξένους της ομάδας, έτσι για να πάρουμε μια γενική εικόνα για το ρόστερ? Μιλήσαμε με τους Κύπριους, να μας πεις και για τους ξένους. Οι ξένοι που επιλέξαμε, διότι και οι τέσσερις έχουν συμφωνήσει, απλά οι δύο δεν έχουν ανακοινωθεί από τους τέσσερις. Οι τρεις τουλάχιστον είναι τρομερά έμπειροι από τα ευρωπαϊκά προαθλήματα, με παραστάσεις από πολύ πιο ψηλά προαθλήματα από ό,τι στην Κύπρο, και ουσιαστικά ήταν αυτό που μας έλειπε πέρσι όσον αφορά τους ξένους καθοσφαίστες. Αν εξαιρέσουμε τον Τούτατο Σανάτσε και αργότερα τον Ντέβις που ήρθαν, οι υπόλοιπα παιδιά που πέρασαν ήταν και νεαροί αλλά και από προαθλήματα όχι τόσο προηγμένα. Φέτος, βλέποντας και τα ρόστερ των κυρίων αντιπάλων μας, θεωρήσαμε ότι πρέπει να βάλουμε ποιότητα, μπασκετικές εικόνες πιο ψηλού επίπεδου και εμπειρία, και με αυτόν τον δεδομένο προχωρήσαμε στην αποκτήση αυτών των τεσσάρων καλαθοσφαιριστών. Πώς θα παίζει η ανόρθωση μπασκετικά του χρόνου? Θεωρώ ότι η φιλοσοφία, η προπονητικά η δική μου, ηρώδονται σε όποια ομάδα, σε όποια χρόνια έχω δουλέψει πάνω κάτω, είναι η ίδια, με προσαφαιρέσεις μικρές ή μεγάλες με βάση το τι χρειάζεται πλέον το μοντέρνο μπάσκετ. Θα είναι μια ομάδα που θα γνωρίζει πότε πρέπει να τρέξει το γήπεδο. Μην ξεχνάμε ότι πλέον το αθλείο μας έγινε πιο αθλητικό, πιο γρήγορο, εκεί βασίζεται σε μεγάλο ποσοστό. Από την άλλη, όταν δεν έχουμε την ευκαιρία να τρέξουμε, θα γνωρίζουμε πού πρέπει να χτυπήσουμε
στο set offense για παράδειγμα, στο μισό γήπεδο. Και για την άμυνα, η πιεστική άμυνα στα όρια του φάουλ και της επαφής, θα έλεγα, όπως κάνουν πάντα συνήθως οι ομάδες μου. Okay. Η ανόρθωση ξεκινάει ψηλά τον πύχη, έβαλες ψηλά τον πύχη coach. Ξεκινάτε με το Super Cup στις 19 Σεπτεμβρίου απέναντι στην ΑΕΚ, στην Λάρνακα θα γίνει εκείνο το παιχνίδι. Θέλω να μας πεις λίγο για το πώς ήταν η διαδικασία το να χτιστεί αυτή η ομάδα και θα μιλήσουμε σε λίγο και για τα ευρωπαϊκά που κληρωθήκατε πρόσφατα στον Όμιλο, αλλά θέλω λίγο, coach, να μας πεις για τη διαδικασία, γιατί μίλησες για καλή οργάνωση και off the record μου έδωσες έτσι μια εικόνα οργάνωσης και θετικότητας στην ομάδα. Πες μας λίγο πώς χτίστηκε αυτή η ομάδα, με ποια εφόδια χτίστηκε, ποιοι δουλεύουν για αυτή την ομάδα, για να μπορείς εσύ να έχεις ένα πολύ καλό ρόστερ όπως το αποκαλείς. Για να είμαι ειλικρινής, επειδή τονίστηκε 2-3 φορές η λέξη οργάνωση όσον αφορά την ανόρθωση, ερχόμενος τον περασμένο Δεκέμβρη, ερώτητε μου από το εξωτερικό, το άγχος μου σε εισαγωγικά ως προπονητής δεν ήταν τόσο για το επίπεδο που θα βρω στην Κύπρο, το ήξερα πάνω κάτω όπου ήμασταν. Ήταν περισσότερο επειδή είχα μάθει σε άλλου είδους, πολύ ψηλού είδους οργάνωσης από τις ομάδες που δούλεψα. Αυτό ήταν το άγχος μου, τι θα βρω στην επόμενη ομάδα που θα υπογράψω στην Κύπρο. Και αυτόν χρησιμοποίησα και τη λέξη ευτυχισμένος, διότι στην ανόρθωση πραγματικά αυτό που βρήκα δεν με άφησε να πεθυμίσω οτιδήποτε είχα αφήσει πίσω μου στο εξωτερικό. Η μεταγραφική ενίσχυση της ομάδας ξεκίνησε πριν καν τελειώσει το περσινό πρωτάθλημα. Έχω μια καθημερινή και εξαιρετική συνεργασία με τον διευθυντή της ομάδας, τον Σάκη τον Πασά, ο οποίος κάνει και τη δουλειά μου σαφώς πιο εύκολη με τις πρωτοβουλίες, με τον τρόπο που λειτουργεί το όλο τμήμα. Μπορεί να μιλάμε και πάνω από 4 με 5 φορές τη μέρα με τον Σάκη όσον αφορά την ομάδα. Είναι ένας, να το πω έτσι λίγο κυπριακά, άρρωστος ανορθωσιάτης. Yeah. Αλλά την ίδια ώρα αυτό που τον κάνει και ξεχωρίζει τον Σάκη είναι το γεγονός ότι επειδή ήταν καλάθος σφαιριστής, και για όσοι το θυμούνται, ο Σάκη ήταν και εξαιρετικός καλάθος σφαιριστής. Απλά τον κέρδισαν οι σπουδές στο τέλος της ημέρας. Ήταν επίπεδο εθνικής ομάδας ο Σάκης τότε, διότι ήμασταν και συμπαίκτες και αντίπαλοι με τον Σάκη, γι' αυτό το θυμούμε. Το γεγονός ότι καταλαβαίνει και από μπάσκετ κάνει τη συνεργασία μας σαφώς πιο υγιές και πιο λειτουργική, θα έλεγα. Μαζί είμαστε πάντα, ψάχναμε, εγώ ερχόμενος και από το εξωτερικό, βλέπα πολλά παιχνίδια, ακόμα και στα παιχνίδια δεύτερης κατηγορίας. Σπατάλησα χρόνο για να δω τι υπάρχει από το πιο υλικό και προσπαθήσαμε να ξεκινήσουμε από τον Απρίλη, θα έλεγα, για την ενίσχυση της ομάδας. Κάποιοι στόχοι επιτεύχθηκαν, κάποιοι όχι, ενώ από πλευράς Κύπριων καθοσφαιριστών. Και όσον αφορά τους ξένους, με πολλή μελέτη, τεράστιος αριθμός ονομάτων μπροστά μας. Εντάξει, αυτόν για μας ήταν και λίγο λόγω της εμπειρίας μου τόσα χρόνια που επιλέγω τους ξένους, ήταν σαφώς πιο εύκολο και για το Σάκη. Ναι. Αλλά και για την ανόρθωση καταλήξαμε συνήθως από και διαδικασία που δεν είναι κάτι κρυφό. Κάναμε ένα short list από 3-4 ονόματα, τα παρουσιάζα στους συνεργάτες μου και στο γενικό διευθυντή του Σάκη, μετά ενημερώναμε και τον πρόεδρο και με βάση τις εισηγήσεις μου καταλήγαμε στο όνομα που θα θέλαμε σε περίπτωση που τα βρίσκαμε και στο οικονομικό. Το οικονομικό ήταν ακριβώς η επόμενη μου ερώτηση. Όταν ανέλαβες την ανόρθωση, απέτησες εισαγωγικά η ανόρθωση να ανέβει επίπεδο σε εκείνο το τομέα και γενικά πώς είναι το οικονομικό κομμάτι, διότι μια σταθερότητα σε αυτό το τομέα κάνει μεγάλη διαφορά, το ξέρεις και εσύ. Καταρχήν, όσον αφορά την οικονομική σταθερότητα στην ανόρθωση, θεωρώ ότι είναι σε τεράστια ψηλών επίπεδων. Οι πληρωμές στην ώρα τους, μπορεί και πριν την ώρα τους, ό,τι ζητήσει ο προπονητής θα το έχει, γενικά όσον αφορά τη λειτουργία, δεν υπάρχει θέμα σε αυτό. Mm-hmm. Και αυτό μπορώ να σας το επιβεβαιώσουν και οποιοσδήποτε καλαθοσφαιριστής εργαστήκε στην ανόρθωση. Τώρα, όσον αφορά το επιτακτικά δεν μ' αρέσει ως λέξη, δεν μ' αρέσει
το, πώς να το θέσω τώρα, το Γενικό Διευθυντή και τον Πρόεδρο που θα τους αναλύσω. Θα τους αναλύσω πλήρες το σκεπτικό μου γιατί πρέπει να αποκτηθεί αυτός ο παίκτης. Μάλιστα. Έτσι αλλιώς εγώ ως προπονητής της εκάστοτε ομάδας γνωρίζω καλύτερα από τον καθένα τι χρειάζεται, τι καταστροφές χρειάζονται για να υπηρετήσω σε εισαγωγικά τη φιλοσοφία μου, αμυντικά ή επιθετικά. Άρα δεν θα χτυπήσω το χέρι μου πάνω στο τραπέζι να του πω θέλω τον παίκτη για παράδειγμα, διότι δεν είναι σωστό. Πέρασαν αυτοί καιροί. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα για το όνομα του Θεού. Στο μοντέρνο μπάσκετ αναλύεις τους λόγους, αναλύεις τον κάθε παίκτη ξεχωριστά τι έκανε, τι μπορεί να κάνει και προχωράς. Να σταθούμε άλλο λίγο στο ρόστερ. Έτσι να σε ρωτήσω πρώτα απ' όλα για το Βάρσος. Είχε χτυπήσει στον τελικό του κυπέλου. Στον Όμο, αν δεν κάνω λάθος, ναι, που ήταν το πρόβλημα που τον κράτησε και εκτός. Πώς είναι το παιδί σήμερα? Έκανε μια πάρα πολύ αποθεραπεία από ό,τι φαίνεται. Έκανε καταρχή χειρουργική επέμβαση. Mm-hmm. Μετά η αποθεραπεία του. Ο Άρσος στις 17 που ξεκινούμε, ξεκινά με ατομικό πρόγραμμα. Και αρχές του Σεπτέμβρη, θεωρώ ότι ήταν 4-9 που θα πάμε στον Αγρό για το βασικό μέρος της προετοιμασίας, θα μπει κανονικά με την ομάδα. Καλό νέο αυτό και για την Εθνική. Ναι, διότι εννοείται. Έδειξε στο λίγο που προλάβαμε να το δούμε ότι είναι ένας παίχτης θα πω ουρανοκατέβατος, διότι ήρθε από Ελλάδα με, ναι, κυπριακό διαβατήριο, αλλά είναι παίχτης που μας έλειπε και για την Εθνική, αλλά και η ανόρθωση φάνηκε ότι θα κάνει μεγάλη διαφορά. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι ο Βάρσος, ο λόγος που φαίνεται ότι κάνει τη διαφορά είναι το ότι μπορεί να σκοράρει. Mm-hmm. Εκεί είναι. Για μένα εκεί είναι το θέμα που κατηγοριοποιεί τους Κύπριους σε επίπεδο. Ναι. Αν μπορεί να σκοράρεις ή αν δεν μπορεί να σκοράρεις. Από τη στιγμή που οι Κύπροι έρχονται να συμπληρώσουν τα νούμερα των ξένων, παίζει ρόλο όντως. Ακριβώς, ακριβώς. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι με το Ζέιτ και με αυτοί οι δύο, και δεν μιλάω για Μαυρομάτι, Αρτέμο και Ραφάλι, διότι ήταν έτσι αγιώς έμπειροι από αυτό το πρωτάθλημα. Τα δύο παιδιά που είπαμε πριν πρώτη φορά να αγωνίζονταν, έδειξαν ότι μπορούν στην καλή του μέρα να κάνουν τη διαφορά. Ο Ζέιτ είναι ακόμη δανεικός από τον Ολυμπιακό Πειραιώς ή ανήκει? Ναι, 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 είναι δανεικός για δεύτερη χρονιά στην ανόρθωση. Ο Τερεντιακόφ ήρθε με ένα χρόνο δανεικό ή... Είναι ένα χρόνο. Συμβόλαιο στην ανόρθωση. Για τον Τερεντιακόφ θεωρίζω ότι είναι η μεταγραφή του καλοκαιριού στο κυπριακό υλικό μέχρι στιγμή. Εντάξει, δεν θέλω να λέω. Είναι μεγάλη προσθήκη. Είναι ένα παίχτη πολύ εμπειρό και ταλαιπωρημένο βέβαια. Είχε τραυματισμό. Είχε αρκετού τραυματισμού. Θεωρώ ότι θα το θέσω διαφορετικά. Είναι μια πρόκληση περισσότερο για τον ίδιο να ξεφύγει από μικρομεσαίες ομάδες βαθμολογικά, έτσι, διότι ο Αχιλλέας και η Ομόνια ως σωματεία δεν χαρακτηρίζει σε μικρομεσαία. Ναι, ναι, ναι. Βαθμολογικά γι' αυτό το είπαμε μικρομεσαία. Για πρώτη φορά θα είναι σε μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι είναι περισσότερο πρόκληση για τον ίδιο, αλλά και για μένα ως προπονητή, ώστε να βγάλω το 100% αυτού του παιδιού, διότι βλέποντας αυτόν τον παιδί, είδαμε τον να έχει πολύ καλές παρουσίες, σε κάποιες φάσεις να χάνεται. Πρέπει να βάλει μια σταθερότητα στην απόδοση του. Και θεωρώ αν το καταφέρουμε αυτό, θα έχουμε να κερδίσουμε πάρα πολλά από τον Γιώργο. Το staff, το προπονητικό, πώς θα είναι στην ανόρθωση? Χάνουμε έναν από τους προπονητές μας, τον Γιώργο τον Νικολάου, ο οποίος λόγω ηλυμένων υποχρεώσεων δεν θα μπορεί να ακολουθήσει το πρόγραμμα μιας επαγγελματικής ομάδας, ειδικά τώρα που θα έχουμε και βρώμη. Καταλαβαίνετε, οι υποχρεώσεις είναι σαφώς μεγαλύτερες. Όμως μένει ο Νίκος ο Αγγελίδης μαζί μου, ο φυσιοθεραπευτής μου, ο γυμναστής μας. Οι υπόλοιποι θα είμαστε εκεί. Μας έλεγες πριν ξεκινήσουμε για κάποιες διαφοροποιήσεις που κάνετε στο να γήπεδο. Να σας πω κάτι όσον αφορά ο Γιώργο. Θεωρώ ότι θα είναι απώλεια ο Γιώργος. Ήταν έμπειρος προπονητής, με αν τουλάχιστον από την ημέρα που πήγα εκεί με βοήθησε πάρα πολύ με την εμπειρία του, γνωρίζει πολύ καλά τι σημαίνει ανόρθωση, τα θετικά, τα αρνητικά και θεωρώ ότι θα είναι σε ένα σημείο να πω. Ο Γιώργος θα παραμείνει καθόλου κοντά στην ομάδα? Ναι, ναι, θα είναι ο προπονητής του εφηβικού. Θα είναι στο εφηβικό, ναι, ναι, ναι. Okay. Απλά δεν θα είναι στην αντρική ομάδα στο, ναι, day by day, ναι, day, ναι, ναι, to day. Ναι, ναι.
Κάποιες διαφοροποιήσεις κάνατε στο γήπεδο, φτιάξατε αίθουσα για βίντεο. Γενικά προσπαθείς να βάλεις πράγματα. Ναι, ναι. Είναι και δύσκολο βέβαια, ένα μικρό γήπεδο, στενό χώρο. Προσπαθούμε τουλάχιστον να γίνει όσο πιο λειτουργικό γίνεται. Εντάξει, το ότι ένα γυμνάσιο σχολείου, ο Αντώνης ο Μικελίδης με τον Σάκιν τον Πασάν δημιουργήσαν εκείνον το. Είναι τεράστιο επιτεύγμα για μένα. Ναι. Ένα ζεστό γηπεδάκι, ωραίο, όμορφο, αλλά μικρό. Είναι στενό χώρο. Θέλουμε κάποια πράγματα περισσότερο. Για παράδειγμα, φέτος κάναμε scouting room, διότι μέχρι στιγμής το κάναμε στη σκηνή, για παράδειγμα, του σχολείου. Το scouting προσπαθούμε καθημερινά να βελτιωνόμαστε, να βάλουμε καινούργια πράγματα ώστε να νιώθουν και οι καλαθοσφαιριστές ότι είναι σε μια πλήρως επαγγελματική ομάδα που μπορούν όχι απλά να βοηθήσουν για να επιτευχθούν οι στόχοι, αλλά και να βελτιωθούν ήδη ατομικά. Η Ανόρθωση είναι ένα από τα μεγαλύτερα κλαμπ της Κύπρου, προφανώς. Στο ποδόσφαιρο, πολλοί τίτλοι, στο βόλεϊ ανδρών γυναικών. Η Ανόρθωση στο μπάσκετ είναι ιδρυτικό μέλος της Ομοσπονδίας του μπάσκετ. Γενικά, πώς είναι εσύ, coach, που έχεις δουλέψει και στον ΑΠΟΕΛ και έχεις δουλέψει και σε αρκετές άλλες ομάδες και στο εξωτερικό. Έπαιξες μπάσκετ πολλά χρόνια στην Ομόνοια, ξέρεις καλά και τα δύο κλαμπ της Λευκοσίας. Πώς βρήκες την κατάσταση στο οικοδόμημα της Ανόρθωσης πέραν από τον μπασκετικό? Κοιτάξτε, ας πω, Ανόρθωση, επειδή και από την πλευρά της συζύγου μου είναι Ανορθωσιάτες, Βαροσιώτες από τη Γιαλούσα και Κυλάνεμον, πάντα είχαμε μέσα στο σπίτι τη λέξη Ανόρθωση. Επίσης, λόγω της προηγούμενης μου δουλειάς που ήμουν αθλητικογράφος, πάλι γνωρίζουμε πολύ καλά τι σημαίνει Ανόρθωση. Αλλά όταν μπεις μέσα στην οικογένεια ως μέλος, συνειδητοποιείς το εκτόπισμα αυτού του σωματείου. Μην ξεχνάμε ότι είναι από το 1919, δεν κάνω λάθος, κάπου. 1911 ιδρύθηκε η Ανόρθωση, βέβαια ως αναγνωστήριο, αλλά είναι στο ποδόσφαιρο από την αρχή, βέβαια. Μια τεράστια ιστορία. Για μην μακρυλογούμε, εγώ θεωρώ ότι η Ανόρθωση είναι πολύ περισσότερο από ένα αθλητικό σωματείο. Δηλαδή, κάθε φορά που να πρέπει να φωνάξουμε πριν αρχίσει μια προπόνηση, που τελειώνει η προπόνηση ή που αρχίζει ένας αγώνας, το Ανόρθωση αμοχωστός επιστροφή. Ακόμα και που εξηγά στους ξένους τι σημαίνει αυτό το πράγμα, σπουδαίο. Γι' αυτό λέω περισσότερο από ένα κλαμπ, είτε ποδοσφαιρικών, είτε του βόλε, είτε. Καταλαβαίνεις το και από τους ανθρώπους πόσο να αγαπούν την ομάδα, τους φιλάθλους, τους ανθρώπους που τρέχουν για αυτήν την ομάδα καθημερινά. Ναι. Εντάξει, είναι τεράστια εμπειρία για μένα. Το τιμή μου την ίδια ώρα που είμαι προπονητής αυτού του κλαμπ, χωρίς να θέλω να σε εισαγωγικά και στα κυπριακά να σουμαλίζω οποιοδήποτε. Και το νιώθεις καθημερινά. Το νιώθεις καθημερινά και αυξάνει και τις υποχρεώσεις σου, θα έλεγα, ναι, για να βοηθήσεις αυτήν την ομάδα να πετύχει. Αν το πάρουμε καθαρά μπασκετικά, είναι ότι καλύτερο αυτή τη στιγμή το ότι η Ανόρθωση επανέρχεται και με τον τρόπο που επανέρχεται στο κυπριακό μπάσκετ. Είναι αυτό που συζητούν και με τον φίλο μου Χριστόφορο τον Λιβαδιώτη και με άλλους φίλους γενικά. Αυτόν το δίπολο τα τελευταία χρόνια, και μιλάμε εννοεί άλλα χρόνια, δεκαετία σχεδόν. Όχι σχεδόν, ναι. Κεραυνού και ΑΕΚ. Νομίζω 2014 ή 2015 ήταν η τελευταία φορά που δεν είχαμε κεραυνού ή ΑΕΚ στους τελικούς. Ήταν το τελευταίο πρωτάθλημα που πανηγυρίσαμε στα ΠΟΕΛ. Το Μάρτιο του 2013 ήταν το πρωτάθλημα εκείνο, νομίζω ήταν το τελευταίο που πήρε ομάδα πέραν από ΑΕΚ κεραυνού. Ναι. Νομίζω ότι η επόμενη χρονιά έπαιξε ο ΑΠΟΕΛ πάλι πρώτα τελικούς, αλλά έχασε. Ναι. Και μετά πάει. Δεν είναι τόσο καλό για το κυπριακό μπάσκετ. Ναι. Το ότι απέχει από τελικούς το ΑΠΟΕΛ, ήταν παλιότερα το ΑΠΟΕΛ, ήταν παλιότερα η ΕΘΑ. Αυτό μεγάλη διάρκεια δεν βοηθά το άθλημα μας. Δεν βοηθά, το φάνηκε και από το ελληνικό το πρόαθλημα, που ενώ ήταν ένα από τα κορυφαία στιγμή, αυτή τη στιγμή έπεσε σε πλήρη ανυποληψία, διότι όλοι γνωρίζουν από πριν είτε ο Παναθηναϊκός θα είναι είτε ο Ολυμπιακός. Και θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η Ανόρθωση
θα δώσει τη φλόγα που χρειάζεται το Κυπριακό πρωτάθλημα για να αποκτήσει ξανά το ενδιαφέρον του. Μου δίνεις την ευκαιρία για να σε ρωτήσω για το επόμενο κομμάτι των ερωτήσεων. Και δεν το λέω αυτό επειδή είμαι προπονητής της ανορθωσής. Ακόμα και τη ΣΑΕΚ να ήμουν και του Κεραυνού για παράδειγμα, το ίδιο πράγμα θα έλεγα. Ναι, σε ναι. Κανένα πρωτάθλημα στον κόσμο δεν αναπτύσσεται το προϊόν σου αν βλέπεις πάντα έναν ίδιο. Σωστό. Να όλον τον σεβασμό. Για το πρωτάθλημα του χρόνου, είπαμε για την ΑΕΚ και τον Κεραυνό, που είναι δύο ομάδες που τις ξέρουμε διότι κράτησαν και φέτος τον κορμό τους λίγο πολύ. Έχουν σταθερότητα οικονομική και διοικητική. Η ΑΕΛ με γυναίκα προπονήτρια, την Γαλλία Παπαδοπούλου, που είναι. Θέλω να σε ρωτήσω για αυτό σε λίγο. Πέρσι είχαμε δει τον ΑΠΟΕΛ να κάνει και τον ΑΠΟΛΟ να κάνουν καλά διαστήματα στη σεζόν. Για το πρωτάθλημα του χρόνου, θεωρείς ότι θα είναι οι τρεις οι ομάδες που θα παίξουν φέτος Ευρώπη που θα έχουν τον πρώτο λόγο, ή βλέπεις κάποιες άλλες ομάδες με βάση αυτά που μαθαίνεις για την ενίσχυση που θεωρείς ότι μπορούν να κάνουν ζημιά στην ΑΕΚ, στον Κεραυνό ή και στην Ανόρθωση? Το θέμα είναι όλα θεωρητικά. Ναι, από πλευράς ρόστερ, θεωρώ ότι οι τρεις αυτές ομάδες λόγω ποιότητας, λόγω υλικού, φαντάζομαι και λόγω λεφτών που δαπάνησαν στους ξένους, θα έχουν ένα προενέκτημα από τους υπόλοιπους. Όμως, ξέρετε, πολύ γρήγορα αυτό για να το συζητήσουμε. Και αλλάζουν και τα πράγματα στη διάρκεια της σεζόν, διότι είδαμε πέρσι την ΑΕΛ που ξεκίνησε εξαιρετικά. Ακριβώς, μετά λίγο δυσκολεύτηκε. Το αντίθετο με τον Απόλλωνα να έχει ξεκινήσει άσχημα. Για την ΑΕΛ, καταρχήν βελτίωσε και ενδυνάμωσε πάρα πολύ των τόπιων υλικών της. Δηλαδή αυτή τη στιγμή με την απόκτηση των Μάρκου Μύθιλο, έμεινε και ο Μάριος έναν παιδί από διδακτές, δεν ξέρω καλός ή πόσο καλό μπορεί να είναι, διότι θα το δούμε στο γήπεδο, δείχνει να θέλει σιγά σιγά βήμα-βήμα να ξαναεπιστρέψει πίσω. Φαίνεται χτίζουν και καλή, χτίζουν σταθερότητα διοικητικό, που είναι κάτι που έλειπε από την ΑΕΛ, άρα αυτό ίσως να δείχνει ότι μελλοντικά μπορεί να ανήκει. Έχουν και τον κόσμο δίπλα τους που βοηθάει πολύ. Οπωσδήποτε. Είναι και η Κάλια που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τη δουλειά της. Θεωρώ ότι έχει να ζηλέψει τίποτα από τους υπόλοιπους προπονητές, για όνομα του Θεού. Είναι απλά ένα ωραίο footnote ότι είναι γυναίκα προπονητή. Αλλά από εκεί πέρα όντως δεν είναι στρίμα. Την είδαμε και ως βοηθό της ΑΕΛ αρκετά χρόνια, του Απόλλωνα. Και ήταν και πρώτη προπονήτρια της ΑΕΛ πριν από πάνω μια δεκαετία. Έτσι, δεν είναι η πρώτη φορά. Ακριβώς. Ήταν και της Εθνικής Γυναικών επίσης. Ναι, φυσικά. Εντάξει, μιλάμε για legend, έτσι είναι κορυφαία. Δίνει ένα άλλο χρώμα στο πρωτάθλημα. Αλλά είναι νωρίς αυτό είναι το μήνυμα που δίνεις. Έχουμε μια εικόνα, αλλά ακόμα πρέπει να περιμένουμε. Είναι ερωτηματικό μετά τις επενδύσεις των τελευταίων δύο χρόνων τα ΑΠΟΕΛ πώς θα εμφανιστεί. Με coach Δαμαλή για πρώτη φορά. Ακριβώς από την αρχή, διότι είναι και διαφορετικό να αναλαμβάνεις προς το τέλος. Τώρα πρέπει να στήσεις από μόνος σου την ομάδα. Όμως είναι περισσότερο το οικονομικό εκεί, διότι οι διαφορές θα είναι τεράστιες από ό,τι ακούω. Νέος προπονητής, ο Κυριάκος ο Γιάνγκουλης, μετά από χρόνια επιστρέφει εκεί που μόνο η παρουσία του Κυριάκου εκεί θα δείχνει μια συγκεκριμένη αγωνιστική σταθερότητα στην ομάδα. Θα δούμε. Είναι ξεκάθαρο ότι από την τέταρτη θέση και κάτω θα επιβιώσουν οι ομάδες που θα πάρουν περισσότερα από τους Κυπρίους τους. Και επειδή από την τέταρτη θέση και κάτω θεωρώ ότι τα μπάτια στους ξένους πάνω κάτω είναι τα ίδια που δαπανηθήκαν, ποιος επέτυχε στις επιλογές του περισσότερο. Επιστρέφει η ΠΑΕΚ στην πρώτη κατηγορία, που είναι για μας τους λίγο πιο μεγάλους κάτι όμορφο. Εσύ, coach, πώς το βλέπεις αυτό? Με χαροποίησε πάρα πολύ αυτή η συγκυρία του ότι η ΠΑΕΚ είναι μια ομάδα που πρέπει να νικήσει στην πρώτη κατηγορία. Μην ξεχνάμε και προπολεμικά ήταν από τις πιο επιτυχημένες ομάδες στην Κύπρο. Μετά τον πόλεμο, παρόλο που πέρασε από αρκετά προβλήματα, είχε κάποια σεζόν που έφτασαν και μέχρι τον τελικό κυπέλλου τότε με Βεζέγκοφ. Δύο φορές, ναι. Που έκανε πολύ έντονο το πανόν της.
Και μακάρι να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια, να μην είναι πυροτέχνημα ξανά το ότι έρχομαι και επιστρέφω, διότι χρειαζόμαστε ομάδες όπως την ΠΑΕΚ, οπωσδήποτε. Να είπαμε για το ρόστερ της ανόρθωσης, για το πρωτάθλημα, μιλήσουμε λίγο για την Ευρώπη. Έγινε η κλήρωση. Η ανόρθωση παίζει στην Ευρώπη πρώτα απ' όλα, που είναι μεγάλη στιγμή για το σωματείο. Κληρωθήκατε με την πρώην της ομάδα, την Κόρμεν. Θα επιστρέψεις στην Ουγγαρία, σε ένα κήπεδο που ξέρεις πολύ καλά, και με την Πνέιχερς Λίγια του Ισραήλ. Δύσκολη κλήρωση. Ο νικητής του ομίλου θα παίξει στους ομίλους του Europe Cup. Βέβαια, με μία νίκη υπάρχει πάντα η πιθανότητα και ο δεύτερος σε κάποιους από τους ομίλους να πάρει πρόκριση, ανάλογα με το ποιες ομάδες από το BCL δεν θα παίξει στο FIBA Europe Cup. Βέβαια, εμείς πάμε για στόχο. Τι ακριβώς? Την πρώτη θέση. Από τη στιγμή που αναλάβαμε να αποφασίσαμε να αγωνιστούμε, θα πάμε με όλες τις πιθανότητες που έχουμε. Εντάξει, δύσκολη κλήρωση. Κόρμετ, μ' αφήνει σίγουρα η Κόρμετ. Δύο φοιτητές που κάμε στην ομάδα. Ξέρω, να σας πω κάτι. Η Κόρμετ μαζί με την Έθαν ήταν οι δύο ομάδες που δούλεψαν την περισσότερη διάρκεια του. 3,5 προς 4 χρόνια. Εντάξει, ξεχωριστό κομμάτι για μένα. Το Κόρμετ ήταν η ομάδα που μου έδωσε την ευκαιρία να δουλέψω σε έναν πάρα πολύ ψηλό επίπεδο πρωταθλήματος, όπως τον Γκρικό. Από όλες τις πλευρές, οργάνωση, τα πάντα είναι. Το απολαμβάνει να δουλεύει στην Ουγγαρία. Είχαμε και αρκετές επιτυχίες με την πάρα λίγο κατάκτηση και του πρωταθλήματος. Το Κόρμετ ως πόλη και η ομάδα είναι ένα κομμάτι. Σε πήραν καθόλου τηλέφωνο οι άνθρωποι της ομάδας μετά την κλήρωση? Οι άνθρωποι, αλλά ο κόσμος παρελθούν να μην κοιμηθούμε επίσης με τα μηνύματα. Εντάξει, υπάρχει μια ιδιαίτερη σχέση με τον κόσμο. Η οποία να βγει στο γήπεδο όταν, όταν θα επιστρέψω εκεί. Αλλά εντάξει, είμαι επαγγελματίας. Ναι. Το μόνο που ενδιαφέρει είναι η ανόρθωση αυτή τη στιγμή. Μακάρι να μπορούσαμε να αποκριθούμε και οι δύο, που λέει ο λόγος. Μπορεί και να συμβεί αυτό, οπότε δεν ξέρεις. Θεωρώ ότι πάνω κάτω με την Κόρμετ, ασχέτα αυτοί δικαιούνται και ένα ξένο περισσότερο, διότι δικαιούνται 5 στην Ουγγαρία. Είμαστε πάνω κάτω όμως ισοδύναμοι. Το φαβορί του ομίλου αναμφίβολα είναι οι Ισραηλίτες, μια πολύ δυνατή ομάδα διαχρονικά, η Πνέι Χερζέλη, αλλά σε έναν παιχνίδι όλα μπορούν να γίνουν. Ναι. Εμείς θα προετοιμαστούμε όσο το δυνατόν κατάλληλα και από πλευρά τακτική και από πλευρά σκάουτινγκ του αντιπάλου, ώστε να παρουσιαστούμε ανταγωνιστικοί για να διεκδικήσουμε αυτό που θέλουμε. Σε έχουμε ζήσει βέβαια και με την ΕΘΑ να κάνεις πορείες ευρωπαϊκές, την Dragons νομίζω, ήσουν coach τότε στην ΕΘΑ και αρκετά παιχνίδια με μεγάλες ομάδες που κάνατε υπερβάσεις. Εντάξει, δούλεψες σε πάρα πολλές ομάδες στην Ευρώπη, στην Ρουμανία, στην Ελλάδα, στον Κόσοβο. Άρα γνωρίζεις και από ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Πήγες νομίζω Final Four με την ομάδα της Energiu της Ρουμανίας. Ναι, πήγαμε στο Final Four, ήταν τότε στην Τραπεζούντα έγινε. Στην Τραπεζούντα ήταν τότε, μιλάμε σε επίπεδο Champions League, διότι ήταν μόνο μία η διοργάνωση της FIBA. Ναι. Άρα όλες οι ομάδες τότε οι καλές ήταν εκεί. Ήταν τεράστια επιτυχία, τεράστια εμπειρία. Άρα επιστρέφεις στο ευρωπαϊκό. Πώς θα προετοιμάσεις διαφορετικά την ομάδα εν ώψη αυτής της συμμετοχής? Να πούμε τα παιχνίδια είναι 3 και 4 Οκτωβρίου στην Ουγγαρία. Είχαμε και πέρσι, μετά από αρκετά χρόνια, επέστρεψα πέρσι στα ευρωπαϊκές διοργανώσεις, όταν είχαμε με την Κόρμετ τα προκριματικά του Champions League και μετά απευθείας. Και αυτό ήταν και ο κύριος λόγος που είχες μείνει στην ομάδα μέχρι τον Δεκέμβριο. Με συμφωνία. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα να το κάνω γι' αυτό, γιατί λίγο και παρόλο που ακούγεται λίγο εγωιστικό, πέρσι συμπλήρωσα 100 παιχνίδια ευρωπαϊκά στο FIBA Euro Cup. Στο Euro Cup ή γενικά στην Ευρώπη? FIBA Euro Cup 100 συμμετοχές. Βασικά ήταν ακριβώς 101. Αν προσθέσουμε από ΕΘΑΝ, Ενεργία Ταρκουζίου και Πριστινά, με αυτά τη σκορ μετά περσινά συμπροσθέσαμε 101. Ξέρεις, κάθε προπονητής βάζει κάποιους στόχους που μένουν τουλάχιστον στην ιστορία στο τέλος της ημέρας και τα θυμάσαι με ικανοποίηση.
Εντάξει, πρέπει να προετοιμαστούμε πάρα πολύ για αυτό το τουρνουά. Και ο τρόπος, η κλήρωση για μας δεν είναι τόσο καλή όσον αφορά και τα παιχνίδια, διότι πρέπει να τα παίξουμε δύο συνεχόμενα. Δεν έχουμε, για παράδειγμα, την ευκαιρία που θα έχει η Πνέι Χερσέλια που το πρώτο μέρα δεν θα παίξει αλλά θα δει τους αντιπάλους της, η Κόρμετ που θα έχει μεταξύ των δύο παιχνιδιών το κενό. Ναι. Βέβαια αυτόν γιατί δημιουργήθηκε, λόγω του ότι είμαστε στο τρίτο καπέλο της δυναμικότητας. Νομίζω έγινε και κλήρωση όμως για τη σειρά των αγωνών χθες που βλέπαμε την κλήρωση. Είχε γίνει κλήρωση, θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Εντάξει, είχα βγει νούμερα για να ζευγαρωθούν οι ομάδες. Ναι, ναι. Άρα δεν είναι θέμα τρίτου πόντου, νομίζω. Όπως και να έχει, είναι άτυχο το πρόγραμμα. Να σου πω κάτι. Από τη μια φάνηκαμε και τυχεροί, διότι η Κόρμετ από το πρώτο καπέλο, διότι άλλων οι αγώνες, άλλων και σου τυχαίνουν στον ομιλό. Η Κόρμετ από το πρώτο καπέλο ίσως ήταν η πιο καλή κλήρωση που μπορούσαμε να έχουμε από πλευρά δυναμικότητα, διότι αποφύγαμε πολύ πιο δυνατές ομάδες. Ναι. Είμαστε άτυχοι όμως με το δεύτερο καπέλο που η Πνέι Χερσέλια ίσως ήταν η πιο δυνατή από αυτό το, το καπέλο. Πώς είναι το πρόγραμμα μέχρι τότε? Θα παίξετε Super Cup 19, μίλησες για Αγρό, θα πάτε λίγες μέσα στο Αγρό. 17 του Αυγούστου ξεκινάμε την προετοιμασία στην Κύπρη. Από τις 21 του Αυγούστου ενσωματώνονται και 4 ξένοι. Περάσουμε εργομετρικά, προετοιμασία. 4 με 9 θα είμαστε στον Αγρό. Εκεί θα κάνουμε και ένα φιλικό με την ΑΕΛ στις 6 του Σεπτέμβρη. Ερχόμενοι πίσω στη Λεμεσό στις 10 του Σεπτέμβρη έχουμε ένα φιλικό με την ΠΑΕΚ. Προετοιμασία, προπονήσεις, φιλικό 14 αν δεν κάνω λάθος με τον ΑΠΟΠ στην ΠΑΦΟΝ. 19 είναι το Super Cup. 21 του μηνός ταξιδεύουμε ξανά για την Ουγγαρία και το Κόρμετ, όπου είχαμε από πριν πρόσκληση στο τουρνουά να λάβουμε εκεί. Δεν ξέραμε ότι θα πέφτανε και μαζί. Θα παίξετε παρόλα αυτά στο φιλικό τουρνουά. Ναι, για μας είναι καλό, διότι θα γνωρίσουν και τα παιδιά το γήπεδο, που είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Υπήρχε θέμα να μην παίξει στο φιλικό από εσύ, θα παίξει στο ευρωπαϊκό μαζί? Όχι, διότι εντάξει, αυτό μπορούμε να το ρυθμίσουμε, να μην παίξουμε και μαζί στο κάτω-κάτω. Στο βίντεο θα είναι και η Σόρνοκ, η δεύτερη αθλήτρια Ουγγαρίας, θα είναι και η. Μια πολύ καλή ομάδα από την Αυστρία, η Κράτς. Άρα μπορούμε να το. Εγώ προσωπικά δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ θεωρώ ότι είμαστε πολύ κερδισμένοι. Δεν υπάρχουν μυστικά έτσι και αλλιώς σε αυτό το επίπεδο. Ειδικά μεταξύ μου με έναν και τη Κόρμε που είναι η ντόπικη, ήταν παίχτες μου 5 χρόνια. Ναι. 4 χρόνια. Επίσης ο προπονητής και ο βοηθός που ήταν η βοηθή μου 2 χρόνια. Με γνωρίζουν, τους γνωρίζω, αλλά δεν υπάρχει θέμα σε αυτό. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό όμως, διότι εντάξει, οι παίχτες της ομάδας σου θα μπορέσουν να γνωρίσουν. Ακριβώς, και από τις συνθήκες. Ναι, ναι, παίζει ρόλο, δεν θα πάνε κάπου στο άγνωστο. Μιλάμε για μια πολύ καυτή έδρα, η Κόρμετ είναι για κάθε αντίπαλο, η έδρα εκεί δεν είναι τόσο εύκολο. Επιστρέφουμε πίσω από την Ουγγαρία, έχουμε ένα φιλικό 29 του Σεπτέμβρη με τον Κεραυνό. Και μετά δύο του ξανά. Είσαι Ουγγαρία. Και με το καλό, μακάρι να σας δούμε και στους ομίλους στη συνέχεια. Βέβαια, μέχρι τότε υπάρχει δρόμος. Coach, είπαμε για την ανόρθωση, είπαμε για το πρωτάθλημα, για την Ευρώπη. Νομίζω λίγο πολύ καλύψαμε το θέμα της ανόρθωσης. Θέλω έτσι να κάνουμε μερικές ερωτήσεις για σένα και γενικότερα για τον μπάσκετ, διότι ξέρω ότι ασχολείσαι πολύ και σε αυτόν τον τομέα. Αναφέραμε την Κάλια Παδοπούλου, γυναίκα προπονήτρια, νεαροί προπονητές στον ΑΠΟΕΛ. Βλέπουμε και στην ΠΑΕΚ επίσης να δίνονται ευκαιρία σε νεαρά παιδιά. Εσύ ως πιο έμπειρος πλέον coach, πώς βλέπεις την εικόνα σήμερα σε αυτόν τον τομέα, στο κομμάτι του προπονητικού στην Κύπρο? Με αυτά τα δεδομένα, εσύ ποια είναι έτσι η δική σου εντύπωση? Θεωρώ ότι ο Κύπριος προπονητής καλαθόσφαιρας είναι μεγαλύτερη διαφήμιση στο εξωτερικό αυτής της χώρας. Είναι το μοναδικό άθλημα που έκανε εξαγωγή τόσους πολλούς και με επιτυχημένα αποτελέσματα προπονητές στο εξωτερικό. Μιλάμε, αν αφαιρέσουμε τον Τονινό Κωνσταντινίδη που τα τελευταία 8 χρόνια στο εξωτερικό. Έχουμε τον φίλο τον Λίνο τον Γαβρίλ με τεράστιες επιτυχίες. Που σε λίγες μέρες θα παίξει στο. Ακριβώς. Σε έναν άλλο σε εισαγωγικά μπαζάρι, μπασκετικό μπαζάρι, ενώ το ασιάτικο, το
Αφρικάνικο που ήταν στην Τινησία, με τεράστιες επιτυχίες όμως. Και έπαιξε και αλφα, έκανε και αλφα ένα βέβαια. Εσύ και ο Λίνος, οι δύο προμονητές που κάνεις στην Ελλάδα. Στην Λάρισα, έφυγε για ένα μικρό χρονικό διάστημα ο Χριστόφορος, τους 6 μήνες που ήταν στο Ισραήλ. Παλιότερα ήταν και ο Μάρκος Ανασονίδης, να μην ξεχνάμε τον Παναγιώτη, τον Γιάνναρα, που διατέλεσε και ομοσπονδιακός στο Κατάρ, αλλά και σωματιακός. Θα δυσκολευτείς να βρεις άλλο σπορ στην Κύπρο. Ματσεντίδης πήγε Λίβανο για ένα διάστημα. Ναι, ως συνεργάτης. Γι' αυτό λέω, θεωρώ ότι είμαστε η καλύτερη διαφήμιση. Ναι. Και είναι και μια... ότι έχουμε... Εγώ προσωπικά έχω παράπονο, αλλά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα έπρεπε να προβληθεί ακόμη περισσότερο αυτό το, το πράγμα. Και γενικά και ολόκληρο το... το άθλημα. Φαίνεται ότι βγαίνουν αρκετά καλοί νεαροί προπονητές, έρχονται από πίσω πάρα πολύ καλοί και στις εθνικές μας ομάδες. Ξέρεις, ο Κύπριος ο προπονητής του αρέσει να ασχολείται με το άθλημα, να ενημερώνεται. Γιατί βλέπουμε αυτό το πράγμα οι Κύπροι να πηγαίνουν έξω, να έχουν αυτά τα αποτελέσματα? Υπήρχε κάποια κινητήρια δύναμη που έσπρωξε τους coach? Ίσως να είναι και το γεγονός ότι, τουλάχιστον αν μπούμε για το επίπεδο αντρικού, που τα ονόματα που αναφέραμε, μας ανάγκασε εδώ και το γεγονός. Το γεγονός ως προς τι, ως το προάθλημα μας δυστυχώς για κάποια χρόνια πήγαινε από το κακό στο χειρότερο από πλευράς επίπεδο. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Την τελευταία μου χρονιά που ήμουν στην Κύπρο, πριν να αποφασίσω να πάω στο εξωτερικό, ως προπονητής κατέκτησα το πρωτάθλημα με το ΑΠΟΕΛ. Το συμβόλαιο μου έλεγε και η πρόταση του ΑΠΟΕΛ για να παραμείνω στην ομάδα, ενώ πήρα το πρωτάθλημα, οικονομικά ήταν μειωμένη 40%. Σαν έπιαμε και ο πρωτάθλημα. εντάξει, ναι. Τότε, για να είμαι ειλικρινής, ήταν και το νερό του κουρέμματος, που όλοι έβρισκαν δικαιολογία να γίνει και το κούρεμα. Ναι. Μάρτιος του 2013 ήταν το πρωτάθλημα. Απλά σου δίνω ένα παράδειγμα, ρώτητε, γιατί εγώ πήρα πλήρως την απόφαση. Εντάξει, πάντα ήταν στο μυαλό μου να φύγω να πάω στο εξωτερικό, πάντα το ήθελα, αλλά αυτή ήταν η αφορμή, η κύρια που με όθησε να... Επίσης, οι πλήστες ομάδες εδώ, οικονομικά, δεν σου δίνουν τη δυνατότητα να είσαι επαγγελματίας. Και οικονομικά, αλλά και οργανωτικά. Άρα βρίσκουμε ένα θετικό από το γεγονός ότι το μπάσκετ πέρασε μια περίοδο κάμψης εκείνο το διάστημα. Θεωρώ ότι εμείς που ζούμε από τον μπάσκετ, ελάχιστες ομάδες μπορούν. Εμείς που ζούμε, που είμαστε 100% επαγγελματίες, έτσι. Ναι. Δεν το κάνουμε σαν part-time. Έχουμε άλλη δουλειά, για παράδειγμα. Άρα πρέπει να κοιτάξουμε και στο εξωτερικό. Ναι. Το θέμα είναι να γίνει αρχή, να δημιουργήσεις ένα όνομα, για παράδειγμα. Εγώ θεωρώ, ας πούμε, ο Λίνος, με τη δουλειά που έκανε σε συγκεκριμένες αγορές, μπορεί να βρίσκει δουλειά για ακόμα 15 χρόνια. Εγώ, για παράδειγμα, αν έχει κάποιες αγορές, όπως το ρουμάνικο, το ουγγρικό, που ανά πάσα στιγμή μπορώ να βρω δουλειά, λέω εγώ τώρα. Όταν δημιουργήσει το όνομα, παρόλο που η εθνικότητα μας ήταν κακά τα ψέματα, ένα φρένο στο να αναδειχθείς περισσότερο, και όλοι καταλαβαίνουν τον λόγο. Δεν είναι τόσο εύκολο να πείσεις κάποιον ότι ένας Κύπριος προπονητής μπάσκετ μπορεί να κάνει διαφορά στην εκάστοτε χώρα. Όμως όσοι ετολμήσαμε, τουλάχιστον δείξαμε ότι μπορούμε και μπορούν και άλλοι να το κάνουν αν το... Από την άλλη, γιατί να μην μας, σε εισαγωγικά, να μας εκμεταλλεύεται το κυπριακό μπάσκετ περισσότερο και να ψάχνουμε από το εξωτερικό μετρίου ικανότητας προπονητές ή αμφιβόλου ικανότητας προπονητές. Είναι και θέμα budget, το είπες πριν από λίγο. Ακριβώς. Καμιά φορά είναι και θέμα budget. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω κανένα δικαίωμα να αναφέρω γιατί έρχονται ξένοι προπονητές στην Κύπρο, διότι για 8 χρόνια δουλεύα σε άλλες χώρες. Αλλά ως Κύπριος προπονητής που θέλει να βελτιώσει το image του Κύπριου προπονητή, του να φτάσει όσο πιο ψηλά γίνεται, να βάλουμε τη σφραγίδα μας ως προπονητές, ως κυπριακό μπάσκετ,
πρέπει να είμαστε όλων και περισσότεροι. Coach, έτσι για να κλείσουμε σιγά σιγά τη σύνδεξή μας, διότι ήδη μιλάμε πάνω από 40 λεπτά. Μπορούμε να μιλούμε και άλλα τόσα, πάντα έχουμε πράγματα να πούμε μαζί σου. Κύπρο επέστρεψες για οικογενειακούς λόγους, για να είσαι κοντά στην οικογένειά σου. Το θέμα εξωτερικό έχει κλείσει για σένα τώρα ή ποτέ δεν ξέρεις? Γουστάρεις ακόμα να πάρεις έξω, νιώθεις ότι έχεις ακόμα να πάρεις κάτι? Ξέρεις, αυτό με το coaching για το εξωτερικό είναι όπως το ναρκωτικό. Αν το δοκιμάσεις μια φορά, θέλει τεράστια προσπάθεια να το σταματήσεις. Και το καταλαβαίνω από τον εαυτό μου πολλές φορές. Αυτή την περίοδο όμως, λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων, και μιλάω τώρα για την επόμενη τριετία, έβαλα έναν στόχο πάνω κάτω αυτόν. Συν το γεγονός ότι είμαι, και το ξανατοπίζω, ευτυχισμένος στην ανόρθωση, δεν το έχω στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή. Αυτό που έχω στο μυαλό μου και είμαι και σε συζητήσεις με κάποιες ομοσπονδίες, θα γνωρίζω μέχρι το Δεκέμβρη να θα γίνει κάτι παράλληλο, είναι οι συζητήσεις με κάποιες εθνικές ομάδες για να λάβω σαν έξτρα παράλληλα με την ανόρθωση. Μπορείς να μας πεις κάτι περισσότερο γι' αυτό ή μυστικά? Κλείσουν οι κάμερες. Είναι δύο με τρεις ομοσπονδίες που είμαστε. Δούλεψες σε Εθνική Αλβανίας κάποτε, και Εθνική Κύπρου φυσικά. Ναι, για την Αλβανία για δύο χρόνια ήμουν και υπεύθυνος του αναπτυξιακού προγράμματος εκτός από Εθνική Ανδρών. Το 2011 στην Εθνική Κύπρου. Είναι κάτι που το πεθύμησα για να είμαι ειλικρινής και θα ήθελα να. Γι' αυτό είμαι και σε συζητήσεις αυτή τη στιγμή. Κλείνοντας, τελευταία έτσι πάσα, θέλεις να σου δώσουν ευκαιρία, αν έχεις κάτι άλλο που θέλεις να προσθέσεις? Εννοείται ότι θα έχουμε και την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και στη διάρκεια σεζόν. Να δώσουμε τα συγχαρητήρια μας στις εθνικές μας, σε όλα τα νεαρά, τους νεαρούς καλαθοσφαιριστές της κάτω 18, κάτω 16, τους προπονητές τους έκαναν εξαιρετική δουλειά, παρόλο που ο χρόνος προετοιμασίας τους ήταν ελάχιστος για μένα στο να παρουσιαστείς όπως πρέπει να παρουσιαστείς. Πολλοί υποτιμούν λίγο την κατάσταση για την γάμμα κατηγορία. Όντως η γάμμα κατηγορία δεν είναι ότι και καλύτερο να το βλέπει μπασκετικά. Θα πρέπει να ανήκουμε στη β' κατηγορία τουλάχιστον. Ανέβηκαμε όμως και οι δύο ομάδες, ακριβώς αυτό ανέβηκαν εκεί. Το θέμα είναι να παραμείνουμε. Εκείνο που με άφησε τρομερά ευχαριστημένο και με χαροποιεί ιδιαίτερα που είδα αυτόν το καλοκαίρι είναι ότι τουλάχιστον οι 116 και 118, εκτός του ότι πήραν το χρυσό, μετά από πάρα πολλά χρόνια είδαμε δύο εθνικές ομάδες που είχαν συγκεκριμένη φιλοσοφία, επιθετικά, αμυντικά, και έπαιξαν μοντέρνο μπάσκετ. Για μένα, το είπα και στον ίδιο και τον Δημήτρη τον Κουκούλη και στον Λουίν τον Σεραλή, για μένα αυτό είναι μια μεγαλύτερη επιτυχία ακόμα και από την άνοδο μας στη β' κατηγορία. Μας έλειπε αυτό το πράγμα ως εθνικές, να προσπαθήσουμε να παίξουμε μοντέρνο μπάσκετ, να έχουμε τη φιλοσοφία μας, όποιον και να είναι το αποτέλεσμα. Για μένα αυτό ήταν το μεγαλύτερο κέρδος αυτού του καλοκαιριού. Είναι αλήθεια ότι είδαμε, ας πούμε, και την κάτω το 16 που είναι ακόμη πιο μικρά παιδιά τους, ήταν με ένα συγκεκριμένο πλάνο, κινούν τώρα την μπάλα. Ήταν όντως αυτό κάτι που προσέξαμε. Στο τι χρειάζεται ο μοντέρνο μπάσκετ, και με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να επιβιώσουμε, αν δουλέψουμε και δοθούν και τα εχέγγυα να δουλέψουν αυτές οι εθνικές, να επιβιώσουμε και να παραμείνουμε στη β' κατηγορία. Ωραία. Coach Αντώνη Κωνσταντινίδη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σου σήμερα, για το podcast της Ομοσπονδίας. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση μας. Να ευχαριστήσω και την Ομοσπονδία για την ευκαιρία που μας δίνει με αυτά τα podcast. Αλλά με την άποψή μας, τη γνώμη μας. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να θέλουμε να προοδεύσει το άθλημα μας να φτάσει σε ακόμα πιο ψηλά επίπεδα. Πρέπει να είναι συλλογική προσπάθεια και όχι ατομική του κάθε ενός, που μπορεί να ξυπνήσει μια μέρα και αποφασίζει αυτόν ή αυτόν ή αυτόν. Καλαθοσφαιριστές, προπονητές, ομοσπονδία, σωματεία πρέπει να είναι ένας σε αυτήν την ομάδα, και δεν είναι τυχαίο που όσες χώρες καταφέρνουν αυτόν τον τετράπτυχο να το ενώσουν χωρίς να βλέπουν προσωπικά συμφέροντα ή οτιδήποτε, είναι αυτές που πετυχαίνουν και είναι στην ελίτ της ευρωπαϊκής καλαθοσφαίρας. Ευχαριστούμε πολύ, coach, και καλή συνέχεια στην ανόρθωση, στην Ευρώπη και στην Κύπρο. Άστε καλά, ευχαριστώ.